μια ιδανική παράσταση που ήθελα να συνδέσαμε. Ναι. Και χάσαμε σήμερα τα συνδέσματα. Ναι. Λοιπόν, καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω όλου που είστε εδώ σήμερα. Για ένα πραγματικά σοβαρό θέμα. Καυτό θα έλεγα για την περιοχή μα και για το Δήμο μα. Ένα θέμα που είχε να κάνει με τα σχολεία και τα παιδιά και κυρίω με το θέμα αυτό τη μεταφορά των παιδιών. Ο Δήμο μα, όπω γνωρίζετε, είναι ένα απλωμένο Δήμο. Οι κοινότητε και οι Δήμοι που ενωθήκαμε. Μέσα μέσα.
25 ώρα μου ήρθε μια απάντηση του μηνύματος που είχα στείλει και λέει ότι θα δοθεί παράταση με μήνυμα του πρώην μόνο, που έχω εγώ, που το γνωρίζετε, δήμαρχος Κοζάνης, έτσι τον έχω, ότι θα δοθεί παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η δαπάτηση παράταση μέχρι τι άλλα έχει. Αυτό είναι ένα παρήγορο σε πρώτη βάση, τουλάχιστον να μας φύγει το άγχος και το στρες τι θα κάνουμε την επόμενη Δευτέρα. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα η παράταση, εάν δεν δοθεί ουσιαστική λύση. Όλοι οι δημιουργοί της περιοχής μας και στην Ελλάδα ολόκληρη από ό,τι γνωρίζω, έχουμε κάνει επανειλημμένα δημοκρατήσεις, μάλλον για όσους είχε δέχτη πρώτη φορά, να πω σε ένα πεντάλεπτο το ιστορικό, όσοι δεν είναι ολόκληρη για πρώτη φορά. Με τον νόμο Καλλικάτη από 1η-1η του 2011 που ίσχυσε και ιδρύθηκαν οι νέοι δήμοι, η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών, η οποία μέχρι τότε ανήκε στην ομαρχία, περιείχε στους δήμους. Επειδή ήταν αδύνατο αυτό το πράγμα, πρώτη-πρώτη αναλάβαμε, τι λεωφορεία να παίρνουμε και τι να κάνουμε. Δόθηκε μια πρώτη παράταση λοιπόν και συνεχίστηκαν οι συμβάσεις είτε με ταξιδιά είτε με ιδιωτικά λεωφορεία, όπως τα είχε η νομαρχία, δόθηκε μέχρι 36. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι, μας είπαν εμάς να κάνουμε δημοπρασίες και έφτιαξαν μια καινούργια κοινή πολιτική απόφαση που την έχω εγώ και στους συλλόγους και στη σχολεία την έχω δώσει, που καθορίζει τους όρους που θα κάνουν δημοπρασίες και τις τιμές. Επειδή ήταν αδύνατο και το καλοκαίρι μέσα σε ένα μήνα να κάνουμε δημοπρασίες, δόθηκε παράταση στις μεταφορές μέχρι τις 31/12, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι δήμοι θα κάνουμε του διαγωνισμού, όπως ώστε από 1η-1η του 12, δηλαδή το Γενάρη μας πέρασε, να αναλάβουν εμείς τις μεταφορές. Βλέπει, κάτι να δεις, ο βουλευτής μια έχει παρατηρήσει, και αν έχει μετά να δώσω το λόγο. Ή θέλετε να ακούσετε και το λόγο της και αν το λόγο της. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις τοποθετήσεις. Εντάξει. Είχαμε βάλει να παραταθεί επιτέλους τους πολιτικούς της ομάδας.
κάνουν πολύ βιομαρκία και να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν τα μισθώματα για τα λιώνα πολύ, γιατί 300 εμπιστούν να κάνουν, πρόκειται δεν θα έρθει. Και αυτό που θα θέλουμε εμείς, εμείς είμαστε με αυτά διατηρημένοι να κινητοποιηθούμε, θα θέλουμε και τη βοήθεια εσάς, των υποσόμενων γονέων, να δώσουμε το παρόν όταν χρειαστεί και ελπίζω να μην χρειαστεί να δώσουμε την κίνηση στο δεδομένο. Έτσι θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω και να συλλογηθούμε και εδώ εμείς όταν θέλουμε το μήνυμα που θα βγει από τη συγκέντρωσή σας και στο τυπικό μου δίδυμο που είναι αρκετά μεγάλο σύνολο για να πάμε αν χρειαστεί την παρέτηση του κύριου Δημοκράτου. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Θα ήθελα και εμείς να ακούσουμε εσάς τώρα, γιατί από το διάβασμα σίγουρα βγαίνει και λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι και με την εισήγηση του κυρίου Δημάρχου και με τις τοποθετήσεις που αναδεικνύουν τους παρόντες του προβλήματος, αποδεικνύεται ότι δεν ήταν καθόλου περίπτωση η σημερινή συνάντηση. Καθόλου περίπτωση. Καμιά συζήτηση δεν θα πάει χαμένη. Πάντα μαθαίνουμε όλοι. Ανεξάρτητα αν ισχύει ή δεν ισχύει, του SMS, του πουλότου κτλ. Λοιπόν, ισχύει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα λέω αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν είναι καθόλου περίπτωση μια τέτοια συνάντηση, όπως επίσης δεν είναι καθόλου περίπτωση να υπάρχει μια δραστηριότητα άσκηση πίεση προς την κυβέρνηση, προς τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα των μεταφορών. Εμείς, σαν κόμμα, είχαμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση. Μου κάνετε παρακαλώ μια διευκόλυνση, πείτε μας το όνομά σας, εγώ δεν σας γνωρίζω. Γιάννης Γιώκας, βουλευτής του Κουκουέ, στην πόλη Πατική. Α, μας το εμείς, σαν κόμμα, είχαμε καταθέσει προ λίγων μηνών επίκαιρη ερώτηση σε σχέση συνολικά πανελλαδικά για το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Η απάντηση που μας δόθηκε για το ζήτημα αυτό ήταν ότι θα λυθεί είτε με τα νοσοκομεία μέτρα των παρατάσσεων των συμβάσεων, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η τέταρτη που δίνεται τώρα. Η τέταρτη, κυρίως πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, δεν δίνουμε μία αύξηση να κάνουμε 25, 30, 40 δρομολόγια και πληρώνουμε με τις τιμές τις παλιές 78 λογούς. Είναι η τέταρτη παράταση. Είναι η οποία επί της ουσίας παρατείνει, μεταθέτει κατά κάποιο τρόπο την εκδήλωση του προβλήματος. Λοιπόν, και το άλλο που μας απάντησε το Υπουργείο ήταν ότι έχουν εξασφαλιστεί μια σειρά ποσά για να καλυφθούν αυτά τα κοινά. Πάρτε κόστος στο εξής. Το κόστος, το περσινό κόστος για την μετακίνηση των μαθητών ήταν 250 εκατομμύρια ευρώ. Και φέτος η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για 150 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 100 εκατομμύρια ευρώ κάτω από τον περσινό προϋπολογισμό, συνυπολογίζοντας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι φέτος υπάρχουν 2.500 σχολεία λιγότερα, άρα αυξημένες ανάγκες και αυξημένο κόστος μετακίνησης των μαθητών. Άρα αυτό το πρόβλημα όχι απλά θα έρθει κάποια στιγμή ούτως ή άλλως, αλλά θα έρθει και με πολύ μεγάλη οξύτητα. Και κατά τη γνώμη μας, από την αρχή δεν είχαν καθόλου σκοπό να λύσουν το ζήτημα της μετακίνησης. Ήταν αφαιρέθηκε ότι το κόστος δεν είχαν σκοπό να λύσουν. Συνολικότερα. Εδώ πέρα
και να υπάρχει δίκαιο, φτηνό, προσιτό μαζικής μετακίνησης του πληθυσμού. Για κάποιες περιοχές έχει λυθεί, αλλά για κάποιες περιοχές και για το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Αττικής αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Όπως επίσης, δεν μπορεί η οριστική λύση και η διεκδίκηση μιας οριστικής λύσης δεν μπορεί παρά να μην συνδέεται με την αμφισβήτηση του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης φτιάχτηκε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να μετατεθούν μια σειρά αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ήταν ευθύνη του κράτους και να χρηματοδοτούνται από το κράτος, να μετατεθούν στην τοπική διοίκηση και δίπλα στην ευθεία επίθεση που έχουμε σήμερα στους μισθούς, στις συντάξεις, να υπάρχει μια παράλληλη επίθεση, έλεση μέσα από την τοπική διοίκηση και μέσα από, το κόστος που δεν μπορούν να τα αποκριθούν οι Δήμοι σε μια σειρά ζητήματα. Πάρτε υπόψη σας επίσης το εξής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε μια σειρά χώρες οι οποίες ακολούθησαν μια πολιτική παρόμοια με τη δικιά μας, την Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, με αντίστοιχη αμνημόνια, ένα από τα βασικά ζητήματα που απαιτήθηκε και κόπηκαν ήταν η δωρεάν μετακίνηση των μαθητών. Αυτά δηλαδή που η Τρόικα, μέσα σε αυτά μάλλον που απαιτεί η Τρόικα και θα απαιτεί στο επόμενο δέσμα θα είναι γι' αυτό. Στην Πορτογαλία έγινε. Ήταν βασικό αυτό και ήταν από τα πρώτα που απαιτήσανε. Διακοπή της δωρεάς μετακίνησης των μαθητών. Θα το βρούμε μπροστά μας. Μέχρι σήμερα, επειδή υπάρχει αυτή η αντίσταση από τη μεριά των φορέων, από τη μεριά των γονιών, έχουμε καταφέρει και το έχουμε, ας το πούμε έτσι, αναβάλει. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ. Εμείς θεωρούμε θα αντιμετωπίσουμε γρήγορα το πρόβλημα αυτό και με ιδιαίτερη οξύτητα. Εμείς από τη μεριά μας, ό,τι μπορούμε, είμαστε διατεθειμένοι ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε να συμβάλλουμε και γενικά και ειδικά για την περιοχή, για να ασκηθεί μεγαλύτερη δυνατή πίεση. Όπως πίεση που τα κυρία από τους δημότες, από το λαό της περιοχής θα υπάρχει. Η δικιά μας είναι επικουρική. Να είστε καλά. Λοιπόν, δηλαδή εξαναγκάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι απλήρωτοι να πληρώνουν και την βενζίνη. Λοιπόν, ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό το πράγμα? Εννοείς ιδιώτες ή αεροπορία? Εννοώ ιδιώτες. Ιδιώτες. Ιδιωτική δορυφορία. Α, ιδιωτική δορυφορία. Ιδιώτες ένα δορυφορικό. Ο άνθρωπος παρακάτω πρώτα στις αεροπορίες και με το λεωφορείο. Όχι, όχι, καλά, καλώς κάνετε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για το καθεστώ αυτή τη στιγμή της περιφέρειας, γιατί δεν έχει πληρώσει. Από την ομαδική περάσαμε στις περιφέρειες, ένα χρόνο που διακρίνει στην περιφέρεια, κάτι μήνες, τουλάχιστον ένα εξάμηνο, όσο ανήκε στην ομαδική, δεν είχαν χρονικά. Εμείς έχουμε ζητήσει σε όλες μας αποφάσεις μέσα στο κονδύλι άνθρωποι. Οπότε δεν αναλαμβάνεται το πόσο του συνοδού. Δήμαρχε, μπορώ να το κάνω. Ναι, ο Αντώνιος. Λοιπόν, έχεις κάνει μια πολύ όμορφη αναδρομή στα συμβάματα και με τα νούμερα και με τα γεγονότα. Άρα λοιπόν πάμε για 14 Σεπτεμβρίου. Ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που είχες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 7 να σκεφτείς τι θα κάνεις ως δήμαρχος για τις 14 Σεπτεμβρίου που θα κλείνουν τα σχολεία. Σε αυτό το 2 σου έχει περάσει έστω από το μυαλό τι θα κάνουμε από εκεί πέρα. Διότι προφανώς μέχρι το τέλος του σχολείου έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Έχεις σκεφτεί κάτι. Καταρχάς μια σχέση που λυθεί γενικά να μην κάνουμε συγκέντρωση αναγόλια. Όχι, με δεκάδες προβλήματα είναι μια ευκαιρία να κουβεντιάζουμε. Μα βγήκε ανεξάρτητα αν προσωρινά λύθηκε το θέμα και λέω δεν ακριβώ λίγο πρώτο είναι να έρθουμε να έχουμε κουβεντιά και εκτιμώνω. Από εκεί και πέρα. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από τα όργανα μας της κυβέρνησης, δηλαδή και από την Κέρκη και από την Πέδα. Πέδα είναι η περιφερειακή του Δήμου. Αλλά θα έχουμε να μην έχουμε αυτή την πίεση. Όπως δεν μπορώ. Εάν πάρει την τόνα. Δεν μπορώ να δεσμευτώ εάν θα το λύσει. Εμείς συναναλαμβάνουμε καινούργιο θέμα αυτές των βαριών και με φωτογραφίες όπως έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και όπως είμαστε. Εν πάση περιπτώσει,
ακριβώς να εξακολουθούν ότι πρέπει άμεσα να σκεφτείς για να προλάβουμε να κάνουμε μια κόσμη. Δεν θέλω να πω συλλογικό δημό, ξέρω όμως ότι και τα σωματεία των λογορείων και το ξέρετε που είχε κάνει επαγγελματικά παραστάσεις και έχουν δώσει τα στοιχεία από αυτή, θα ήθελα στο Υπουργείο. Εάν το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι πλάγιος, μπορεί να τα προσαρμόσει και κυρίως στην τιμή του να βγει σαν νομοκρασία, μπορεί να αναδέλθω σε κάποιον. Εάν δεν συμφέρει, νομίζω ότι μία πρέπει να γνωρίζει. Μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει καθόλου πλάνο να δει κάποια υποτυπώδης δημοτική συγκοινωνία να κάνει ως ερώτηση. Δημοτική συγκοινωνία, ένα λεπτό. Το έχουμε και κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πρώτα απ' όλα πώς θα συνδέσουμε τους δύο κοινότητες που έχουμε ενωθεί μεταξύ μας και τουλάχιστον μια πρόταση μέχρι το μελλόν. Όμως, όλη τη συγκοινωνία να είναι αυτή, αν θα είναι ένα-δύο λεωφορεία που θα περιφέρονται από την πόλη ανάμεσα στο Καλλίδια και Κουβαλά κτλ. Δεν μας λύνει το πρόβλημα. Μπορούμε να διευκολύνουμε. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Προκειμένου στις περικοπές που δυστυχώς έχουν δεχτεί ήδη. Αυτές οι περικοπές είναι απόρρια μιας συγκεκριμένης κυβερνητικής πολιτικής. Και ο κύριος Κουλόπουλος, που τώρα ήταν υπουργός, κάποτε ήταν δήμαρχος και κάποτε ήταν και στην Τέχνα, έτσι. Και δημιούργησε αυτό το πραγματικό που λέγεται Καλλικράτης και το ζούμε όλοι σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω, εκπροσωπώντας τους γονείς και ως γονέας, ότι οι περικοπές εν έτη 2012 δεν δέχονται μόνο οι δήμαρχοι. Δέχονται και οι γονείς στους μισθούς τους, υπάρχουν γονείς που δεν έχουν δουλειά. Και δηλαδή το πώς μπορούν κάποιοι γονείς μετά από όλα αυτά τα κοψίματα στους μισθούς να βρίσκονται χωρίς δουλειά, τουλάχιστον να προσπαθούν να στέκουν στην κοινωνία και στα παιδιά τους μια αξιοπρέπεια, είναι το μοναδικό που έχει μας έχει απομείνει. Και βεβαίως αυτό που έχουμε συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι από τους γονείς είναι το ότι ή θα βγούμε στον δρόμο και θα διαμαρτυρηθούμε με το κεφάλι ψηλά, ή θα μας πετάξουν στον δρόμο σε πλήρη έννοια και χωρίς αξιοπρέπεια. Λοιπόν, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική κόντρα που έχετε με την κυρία Χριστοφάρη. Ωστόσο, θεωρώ αδιανόητο να κοινοποιείτε σήμερα σε όλους τους συλλόγους αυτή εδώ πέρα η επιστολή, η οποία στην πρώτη παράγραφο μέθεται τις κινητοποιήσεις όλων όσων συμμετείχαμε, όλων όσοι συμμετείχαμε στις παραλίες και όλων όσων συμμετέχουμε γενικότερα σε κινητοποίηση. Σε προηγούμενη δε επιστολή έχει το θράσος της η κυρία. Είναι εδώ. Όχι, να ξέρω ότι είναι εδώ. Λοιπόν, σε προηγούμενη δε επιστολή αυτή η κυρία, τη στιγμή που το μόνο που έχει μείνει στα σχολεία είναι κάτι αξιοπρεπέστατοι δάσκαλοι με ελάχιστο μισθό να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά μας, νέφτηκε και το είπε στο δασκάλο. Σε επιστολή τη στι 14 Ιανουαρίου. Με σένα τη λέτε τα πάλι, το λυσού είπε την δάσκαλη. Και λέει εδώ πέρα, παρακαλώ στους κυρίους διευθυντές να θέσουν την παρούσα επιστολή υπόθετο το αυτό που λέτε παραπάνω. Ο Πέτρος Φιλίππου με την επιστολή που διαβράζει μέχρι στο ηθικό και πολιτικό σπάλμα και το οποίο δυστυχώς είναι συνυπεύθυνοι και όσοι διευθυντές διευθύντρες την ανέδωσαν δημοσίου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, με αυτούς έχουν έμενα να κάνουμε, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει χρήμα αυτή η κυβέρνηση και εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να δούμε το πώς θα διαμαρτυρηθούμε για το αυτονόητο πλέον, αλλά έχοντας μία κοινή πολιτική σκέψη. Και τώρα, όχι από το Σεπτέμβριο, δεν μπορούμε συνέχεια να δίνουμε παράτες. Τώρα, να τα βάλουμε όλα τα θεματάκια κάτω, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της μεταφοράς, είναι και άλλα θέματα. Εμείς στην Αεδόνη ο κ. Βέγκας, έχουμε μία δεξαμενή σε ένα σχολείο που δεν είναι σχολείο, έτσι κουτάκια έχει, και σαν να μην φτάνουν τα κουτάκια και τα κοντέινερ και τα λοιπά, έχουμε και μία δεξαμένη που όλο φεύγει και όλο εκεί είναι και τα παιδιά παίρνουν ντεπό, οι δάσκαλοι παίρνουν ντεπό και η δεξαμένη δεν φεύγει. Και μη μου πεις τώρα ο παιδιό, μη θέλετε. Λοιπόν, άλλο κάτι σύμπλος να βάζω.
οποία νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητήσουμε ή να βοηθήσουμε. Έχουμε συζητήσει κάτι που ωραίες λύσεις και ωραία λόγια έτσι τις ιδέες μπορεί να λέμε,
Αλλά και αν δεν είμαστε ρεαλιστές να διεκδικούμε πράγματα, να ξέρουμε το υπηρετικό μα περιβάλλον και να μπορούμε να τα αφαιρούμε, γιατί δεν κάνουμε τη συμμετοχή. Να έχουμε μια στάση να ακούσαμε για την κατασπατάληση αυτής της καινούργιας παράτασης. Εφόσον έχει περάσει στο Δήμο πια η διαχείριση αυτή των δρομολογίων, δεν γίνεται να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα και αντί να δώσουμε τα 230 αναδρομολόγιο με τις καταστάσεις που λέτε ότι υπάρχουν ή έστω να φτιαχτούν ένα Δήμο, τουλάχιστον να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα έως τον Ιούνιο και να δείξουμε ότι έτσι νοιαζόμαστε επί της ουσίας να κάνουμε πιο σωστή διαχείριση. Και όλα τα άλλα που λέμε βέβαια για συνεχή μάχη και διεκδίκηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί να δεχόμαστε... Ούτε και εγώ καταλαβαίνω. Μα δεν είναι από εμάς, ο Δήμος μας, εμείς δεν πρέπει... Όχι. Όχι. Σήμερα το διαχειρίζεται η περιφέρεια. Από ό,τι φαίνεται Απρίλιο έχουμε εκλογές, μην περιμένετε λύση. Είναι θετικό για μας αυτή τη στιγμή το ότι έστω για μέχρι τον Ιούνιο... Πριν τελειώσουν τα σχολεία. Πριν τελειώσουν τα σχολεία, Δήμαρχε. Πριν τελειώσουν τα σχολεία. Όχι, όχι, όχι. Κέντρο υγεία. Κάνουμε μια συγκέντρωση πριν γίνουν οι εκλογές συμβολικές. Μετά ήταν καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα. Το ένα τώρα έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Έχουν μια συγκέντρωση κέντρο υγεία και τελείωσε η ιστορία. Ωραία, ποιο είναι το μικρόφωνο. Το πήραμε. Πες το όνομα, Δήμαρχε. Καταρχήν ήθελα έτσι να απολαύσω και εγώ φωνατά από λαγωνίσει. Αυτό το παραλογισμό που ακούω εδώ πέρα, δεχόμαστε να πληρώνουμε 230 ευρώ αντί να αυξήσουμε την τιμή κάτι παραπάνω από τα 30, να τα πάμε στα 100, 150 και να κερδίσουμε. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει από αυτό. Ένα το δεδομένο. Δεύτερο το δεδομένο. Ας θεωρήσουμε ότι το μήνυμα που έλαβε ο Δήμαρχος είναι πραγματικό, δεν έχουμε λόγο να το αφισβητούμε, έτσι. Αν δεν είναι, από Δευτέρα άμεσα μια γενική συνέλευση θα υπάρχουν άμεσες κινητοποιήσεις. Έτσι, κακά τα ψέματα. Τρίτον, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να εφησυχαστούμε. Ήθελα βέβαια και από πριν να ρωτήσω, γιατί καλύτερα θα ξέρει ο Δήμαρχος, τι προγραμματισμό θα πρέπει να κάνουμε και πότε θα πρέπει και εμείς σαν πολίτες να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Λέμε μέχρι τέλος έτου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο πριν η δική μας συμμετοχή και η δική μας αντίδραση. Και θα πρέπει να το προσδιορίσουμε σήμερα για του σχολικού έτου. Θα πρέπει να το προσδιορίσουμε από σήμερα να είμαστε έτοιμοι με το γενικό ξεκίνημα μια συγκέντρωση και κινητοποίηση. Δεν μπορούμε να το αναθέσουμε. Συγγνώμη, όχι αυτή η συγκέντρωση όμως. Γιατί αυτή η συγκέντρωση είναι πολύ λίγη. Έτσι. Άμα το κρατήσεις κοντά στο στόμα είναι ανοιχτό. Ναι, ναι. Οι κοινοποιήσεις πρέπει να σε κινήσουν χθες. Οι έξω έπρεπε να είναι γεμάτοι, έπρεπε να είναι έξω από γιατί συγγνώμη, το διαμοντό έχουν υπογράψει όλοι, έτσι. Είναι εκπαιδευτικός. Τα προβλήματα στο σχολείο μας, στα σχολεία μας, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ χειρότερα. Θα προσθεθεί εκτός από το λεωφορείο, θα προσθεθεί το πετρέλαιο, θα προσθεθούν τα βιβλία, θα προσθεθεί η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπάρχουν χίλια δύο προβλήματα. Συντηρήσεις στο σχολείο, με ρεκάζει. Συντηρήσεις στο σχολείο, και αυτό δεν τους νοιάζει, δεν τους εγώ διαφωνώ λίγο εδώ, όχι κλειστά τα σχολεία, και εμένα με πονάει, είμαι και πολλά που θα κλείσουν τα σχολεία, να μην πάνε τα παιδιά σχολείο, αλλά δεν θα τους νοιάξει καθόλου, εάν είμαστε στους δρόμους, δεν θα τους νοιάξει. Δηλαδή, μόνο εάν περάσει το προφίλ του και αν κλείσουν τα σχολεία, έχω φτάσει πια σε αυτό το σημείο παρόλο που μας φωνάει. Ειλικρινά δεν θέλουν να κλείσουν τα σχολεία, να χαθούν μαθήματα. Όμως, εκεί θα σου πω όμως το θέλει. Τα προβλήματα δεν θα είναι μόνο, δεν θα είναι μόνο το φούρμα. Δεν θα είναι μόνο η λεωφορεία. Θα είναι αύριο εκπαιδευτική, δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Μαθήματα θα γίνονται ακόμα σε ειδικότητες. Θα υπάρχουν πολλά. Οι γονείς πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Όλοι οι ίδιοι. Είμαστε πόσα σχολεία. 25 σχολεία και κοιτάξτε πόσοι γονείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, για να μην βγει κάτι που δεν θα κάνουμε, μην βγει. Μία πρόταση.
μήπως οι εκπρόσωποι, κάποιοι πρόεδροι των εκπρόσωπων και έστω Υπουργείο Παιδείας και να δέσουν και οι εκπρόσωποι. Παράσταση. Και μετά, πότε θα έρθουμε να μας δεις και αν δεν μας δεχτεί πάμε και από μόνοι μας. Εντάξει. Εκτιμώ ότι όσους λοιπόν εκπρόσωποι θα μας δεχτούν τώρα. Αν δεν μας δεχτεί, ξέρουμε τον λόγο από μόνοι μας. Εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή, βλέποντάς μας ότι μας έχουν δώσει παράταση για μέχρι τον Ιούλιο, ξέρετε τα παιδιά θα μεταβληθούν, ότι θα, αν κάνουν κινητοποίηση θα μας δείξει. Τώρα θα μας Δεν θεωρώ ότι είμαι άσχετος με το θέμα, γιατί έχω και εγώ παιδί που πηγαίνει στην Παλίνη και αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Η παρουσία μου εδώ είναι για ένα και μόνο λόγο. Μου θυμίζει μία λεκάνη με 100 τρύπες που προσπαθούμε να βουλώσουμε με τα 10 δάχτυλα για να μην χύνει το νερό. Πιστεύει κανείς ότι θα λυθεί το πρόβλημα? Δεν γίνεται με τίποτα. Μιλάμε για... Δεν θέλω να πολιτικολογήσω, μόνο ένα πράγμα. Αυτές τις μέρες κατατέθηκε επερώτηση στη Βουλή, άμα ψάξετε θα δείτε ποιος την έχει κάνει, και λένε το εξής. Το 2010 παραγγείλανε δύο υποβρύχια ακόμα αξίας ενός δισεκατομμυρίου. Τη στιγμή που η Γερμανική εταιρεία καταδικάζει με 150 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο γιατί δωροδοκούσε και 60 εκατομμύρια τα θυμίζει εδώ πέρα. Και ετοιμάζουν να αγοράσουν το αιώνα με 60 αεροσκάφη. Και μιλάμε τώρα για τους μαθητές. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι υπάλληλοι, είναι οι άνετοι, είναι οι επαγγελματίες. Εμείς, σαν συνέλευση εργαζομένων του Δήμου, προγραμματίζουμε δυναμικές κινητοποιήσεις και την ερχόμενη Δετάρτη 29 του Φλεβάρι στις 6 ώρα εδώ σε αυτό το αμφιθέατρο οργανώνουμε λαϊκή συνέλευση. Καλούμε όλους τους φορείς του Δήμου, τα ΚΑΠΗ, την νεολαία, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συλλόγους γονέων, ό,τι αποφάσεις πάρουμε να έχουν τη λαϊκή συνένεση και συμμετοχή. Προετοιμάζουμε δυναμικούς καθολικούς αγώνες. Δεν πάει άλλο. Και σας θέλουμε όλους κοντά μας. Ευχαριστώ. Είμαι η Μικη Καραϊσκού Φιλιππότη από το δεύτερο δημοτικό αναπτύσσιο. Λοιπόν, η ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδος, που σήμερα θα επιθυμούσα να είναι τώρα, δεν την κάλεσε, Δημαρχέ. Λοιπόν, μας είπες προχτές και ψάχναμε δύο ώρες στο Ιντερνετ και δεν ξέραμε πού να ψάξουμε. Λοιπόν, είναι μαζί μας να κλιμακώσουν τον αγώνα μας, οτιδήποτε αποφασίσετε, αποφασίσουμε μάλλον, να πάμε σε κλιμάκωση του αγώνα. Περιμένουν λοιπόν τη δική μας προσωπή για να είναι μαζί μας όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Αυτό.